Κύριε Ανδρέου, εδώ και κάποιες μέρες καταγγελία για νεαρή ένικο ιδρύματος του Ιδρύματος Αγίου Στέφανος στη Λεμεσό, η οποία φαίνεται να κακοποιήθηκε από στέλεχος εκεί του Ιδρύματος. Η καταγγελία σε εμάς έγινε χθες, συγκεκριμένα, κυρία Σάβα, από τις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, όπου φαίνεται και ήδη να είχαν πάρει μια πληροφορία όσον αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο φαίνεται να έχει λάβει χώρα στις 21 Ιανουαρίου του 2024. Μετά την καταγγελία, εμείς είχαμε προχωρήσει, ξεκινήσαμε τη διερεύνηση. Ήδη από την παραπονούμενη έχει ληφθεί κατάθεση. Έχουν εξασφαλιστεί κάποια κλειστά κυκλώματα από τους χώρους εκεί και προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να διερευνήσουμε το τι ακριβώς έχει συμβεί. Να αναφέρουμε ότι η καταγγελία αναφέρεται σε επίθεση και εξύβριση. Οπότε επίθεση είναι λεκτική ή και σωματική? Και λεκτική και σωματική. Μάλιστα. Και το γεγονός ότι αυτό συνέβη, όπως καταγγέλει η ένικος του Ιδρύματος, 21 Ιανουαρίου, και η καταγγελία σε εσάς έφτασε μέσω και των υπηρεσιών προχθές, επιβεβαιώνει στην κατάθεσή της ότι επιχείρησαν να τη φημώσουν τροποντινά? Κοιτάξτε, το ότι αναφέρει στην κατάθεσή της είναι ένα άλλο θέμα. Αντιλαμβάνεστε, είναι ένα ευαίσθητο θέμα, γιατί αντιλαμβάνεστε το πρόσωπο αυτό, για να βρίσκεται στο συγκεκριμένο χώρο, βρίσκεται κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, χωρίς να θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Εν πάση όμως περιπτώσει, έχει ληφθεί οπτικογραφημένη κατάθεση από την παραπονούμενη και τα όσα έχει αναφέρει σίγουρα διερευνούνται αυτή τη στιγμή. Ναι, έχετε καλέσει ή ανακρίνατε αυτούς που καταγγέλλονται? Κοιτάξτε, μόλις χθες έχει γίνει η καταγγελία, έχει ξεκινήσει η λήψη καταθέσεων. Ήθιστε ότι ο ύποπτος καλείται τελευταίος για να ανακριθεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Όμως έχετε το υλικό, έτσι, επειδή υπάρχουν κλειστά κυκλώματα, αλλά μπορείτε να δείτε χωρίς να χρειάζεται. Ενώ είναι εκεί και μπορεί να διαπιστώσει κανείς τι ακριβώς συνέβη και πότε. Σίγουρα. Είναι και αυτό μια μαρτυρία που έχει εξασφαλιστεί και σε συνδυασμό με άλλες μαρτυρίες θα καταλήξουμε στο τι έχει συμβεί. Μάλιστα.